28 Οκτωβρίου, λοιπόν, σήμερα, κυρίες και κύριοι, 2022, ζητήσαμε από τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη να βρίσκεται εδώ στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης για να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά. Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Ιστορική ημέρα η σημερινή. Θέλω να ξεκινήσουμε βλέποντας, μου έλεγαν χθες, ότι η κλασική ερώτηση για αυτές τις μέρες είναι στα παιδιά, στα σχολεία, στους δρόμους, τι γιορτάζουμε σήμερα, αν θυμούνται οι Έλληνες. Τι έγινε την 28η Οκτωβρίου, τι έγινε την 25η Μαρτίου, τι έγινε την 14η Μαΐου. Και μου έλεγε λοιπόν ένα πιτσιρικά σχεδόν ότι εντάξει, λέει, δεν ξέρω όμως αν εμείς εμπλεκόμαστε και τόσο πολύ στην 28η Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Η Θράκη είχε εμπλοκή σε αυτήν την... σε αυτόν τον πόλεμο, στον πόλεμο του 40. Να ξεκινήσουμε και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Είναι μάλλον καλύτερη λέξη ρήμα τιμούμε. Τι τιμούμε σήμερα. Ακριβώς. Και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο πλέον εμπνεύστηκαν από την Ελλάδα, εμπνεύστηκαν από τον Ελληνισμό και είναι ενδιαφέρον το γεγονός επίσης ότι εμπνεύστηκαν από μια γυναίκα η οποία ήταν Θρακιώτης, αλλά το γεγονός ότι ονομάστηκε ως τραγουδίστρια της Νίκης, αυτό μάλλον κάλυψε τα υπόλοιπα. Η Σοφία Μπεύβο λοιπόν ήταν μια συμπατριώτησά μας. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από αυτήν την οποία νοηματοδότησε και σηματοδότησε το συμβολισμό μέσα από τα τραγούδια, την πρόζα, το θέατρο, γενικώς τη δραματοποίηση εκείνης της περίοδου. Πολύ σωστή η ερώτησή σας. Είναι καλό όχι μόνο κάθε χρόνο, όχι μόνο την 20η Οκτωβρίου, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε στιγμή να αναφερόμαστε ή να θυμόμαστε ή να σχετιζόμαστε με αυτούς οι οποίους τιμούμε σήμερα. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα πραγματικά αντιστάθηκε όσο λίγες χώρες, για να μην πω όσο καμία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και γενικότερα σε αυτό το οποίο αφορούσε την έλευση και την εισβολή του άξονα, δηλαδή των Ιταλών και των Γερμανών στη συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι από τη Δανία μέχρι την υπερδύναμη Γαλλία οι ώρες αντίστασης και οι εβδομάδες ήταν μερικές, ενώ όπως γνωρίζουμε ο Ελληνισμός από την 28 Οκτωβρίου μέχρι το Μάιο του 1941 αντιστάθηκε για πάνω από 7 μήνες, συνεχίζοντας φυσικά μέχρι το τέλος της κατοχής. Και φυσικά το δεύτερο ερώτημα, το οποίο εύστοχα σας το ρωτάνε και είναι και ένα ζήτημα το οποίο αφορά ή θα έπρεπε να αφορούσε όλους, είναι το πώς η Θράκη τελικά είχε εμπλοκεί σε αυτή τη μεγαλειώδη αντίσταση. Μην ξεχνάμε ότι ονομάστηκε έπος και έτσι πρέπει να το έχουμε, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Το πρώτο είναι οι πολύ σημαντικές συνεισφορές μιας εκ των ταξιαρχιών που έλαβαν μέρος στον πόλεμο. Μιλώ για τη σημερινή ταξιαρχία 29η. Η οποία έχει το όνομα Πόγραδετς και πήρε ακριβώς το όνομά της, ακριβώς γιατί από τον Νοέμβριο του 40 ήταν αυτή η οποία πολέμησε στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και όχι μόνο. Έχουμε την ταξιαρχία Νέστος, η οποία στη συνέχεια αντιστάθηκε στους Γερμανούς όταν εισέβαλαν από τα οχυρά. Μην ξεχνάμε τη σπουδαία συμβολή αντίσταση για τρεις ημέρες και στην Ιμφαία και στον Εχίνο, σύμφυσικά τα υπόλοιπα οχυρά της Μακεδονίας. Και φυσικά το γεγονός ότι έχουμε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο είναι παντελώς άγνωστο στο ευρύ κοινό η συνεισφορά τους, η προσφορά τους, γενικότερα η αυτοθυσία τους και εν τέλει η θυσία τους, αλλά το γεγονός ότι ενώ περνάνε πάρα πολλοί, μιλώ για την Αλεξανδρούπολη, αλλά ακόμα και όχι μόνο Θρακιώτες, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι από το συγκεκριμένο δρόμο που φέρει τα ονόματά τους ως στρατόπεδα, εν τούτης είναι άγνωστη η συνεισφορά τους. Μιλώ για τον Ιωάννη Ζήσκη και για τον Θεόδωρο Κανδυλάπτη. Mm-hmm. Ποιος έχει την ευθύνη να μας ενημερώσει, να μας εκπαιδεύσει για όλα αυτά που έγιναν από τη στιγμή που τα σχολιά, κύριε Μαλκίδη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχουν μια γενική εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν υπάρχουν στα βιβλία, δεν υπάρχει βιβλίο για τη Θράκη στην ιστορία, δεν υπάρχει βιβλίο. Είναι μια γενικότερη εκπαίδευση που δέχονται οι μαθητές. Θα έπρεπε ίσως στα σχολιά μας τα Θρακιοτόπουλα να μαθαίνουν κάτι περισσότερο για την τοπική ιστορία, όπως αντίστοιχα και από άλλες περιοχές, στην Κρήτη, στη Λάρισα. Να μαθαίνουν κάποια πράγματα για την τοπική ιστορία. Δεν έχετε άδικο και νομίζω ότι είναι και η κεντρική ιδέα της απόψινής μας συζήτησης, η οποία συν της άλλης θεωρώ ότι αναδεικνύει. Συγγνώμη, θα σας διακόψω, μου έκανε εντύπωση που το μεγάλο παιδί γκουγκλάριζε και λέω, περνώντας το είδα, και λέω τώρα είναι δυνατόν να ψάχνει ένα παιδί για την τοπική ιστορία, για να μαθαίνει για τέτοια πράγματα. Κάνανε μια εργασία κάτι στο σχολείο. Ναι, και είναι και μια ευκαιρία να δούμε και ποιες είναι οι πηγές, αν υπάρχουν τελικώς πηγές για αυτά τα θέματα. Σας αναφέρα δύο παραδείγματα. Ο Ιωάννης Ζήσης ήταν αυτός ο οποίος την 7η Απριλίου, την επαύριο της εισβολής των Γερμανών, πέρασε μαζί με την ταξιαρχία του περίπου 2.500 στρατιώτες στα Ύψελα. Οι 1.300 φτάσαν στη Μέση Ανατολή, οι 1.000 επέστρεψαν. Και ο Ιωάννης Ζήσης, επειδή αφοπλίστηκε όλο το στρατιωτικό προσωπικό, ήταν αυτός ο οποίος αυτοκτόνησε. Προστίθεται, νομίζω, η θυσία του ή γενικότερα η πράξη του σε ό,τι συνέβη το 40-41. Και φυσικά
υπάρχει ο Θεόδωρος Κανδυλάπτης, για τον οποίο υπάρχει και η θεωρία ότι το γνωστό ποίημα, το οποίο είναι πολύ συγκλονιστικό, που έγραψε ο νομπελίστας ο Οδυσσέας Ελίτης για τον άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθιπολογό της Αλβανίας, αναφέρεται σε αυτόν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος την 28η Φεβρουαρίου του 1941 έπεσε στην κλεισούρα. Θα πρέπει να σας πω ότι ακόμα και σήμερα τα οστά του είναι άθαυτα, μεταξύ των άλλων 8.000 στρατιωτικών οι οποίοι έπεσαν στο έπος 1940-1941. Δηλαδή είναι και μια άλλη παράμετρος, πέρα από το γεγονός ότι ο Ελληνισμός αντιστάθηκε για τόσους πολλούς μήνες όταν οι υπερδυνάμεις έπεφταν σε λίγες ώρες. Το γεγονός ότι βρίσκονται σήμερα στα βορειοϋπηρετικά βουνά πάνω από 8.000 στρατιωτικοί, οι οποίοι παραμένουν άθαυτοι. Ναι. Υπάρχουν 3-4 στρατιωτικά νεκροταφεία και μέσω της συζήτησής μας, αν θέλετε, είναι και μια προτροπή, αν θέλετε, μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά στο γεγονός ότι όσοι έχουν συγγενείς, ακόμα και που έχουν περάσει και η τρίτη γενιά, αν οι παππούδες τους δηλαδή πολέμησαν, να δώσουν δείγμα DNA. Υπάρχει συγκεκριμένη ιστοσελίδα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να υπάρξει ταυτοποίηση των οστών, έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν τα οστά των ηρώων μας και στη συνέχεια να θαυτούν όπως αρμόζει σε ανθρώπους, αλλά και σε ήρωες, πόσο μάλλον σε Έλληνες. Τρέχει αυτή η διαδικασία, υπάρχουν Έλληνες που ανταποκρίνονται, κύριε Μαλκίδη? Βεβαίως, από τους 8.000 έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 700 άτομα και γίνονται κατά αντιστοιχεία και αναλογία, όπως γίνονται τα οστά και η κηδεία των αγνωμένων του Κύπρου 50 χρόνια μετά την εισβολή, γίνονται αντίστοιχα στις οικίες και στις αισθήσεις όπου έζησαν οι ηρωές μας. Είναι, αν θέλετε, και μια παράμετρος η οποία πέραν των άλλων, μιλώ για τη Θράκη, είναι και αυτή άγνωστη, δηλαδή το γεγονός ότι 80 χρόνια μετά αυτή τη σπουδαία ηρωική πράξη και αντίσταση του ελληνικού λαού, που συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής, μην ξεχνάμε ότι από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από την στερεά Ελλάδα μέχρι τα Επτάνησα υπήρχαν ολοκαυτώματα των κατοχικών δυνάμεων. Δηλαδή, ενώ υπήρξαν τόσες μεγάλες αντιστασιακές πράξεις που ακόμα και πρωθυπουργοί, πόσο μάλλον αντίπαλοι, ήταν αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι οι ήρωες πραγματικά πολεμούν ως Έλληνες. Δυστυχώς αυτή η πράξη αυτοθυσίας και αντίσταση που ακολούθησε ο ελληνικός λαός το 1940-1941 ήταν η πληρωμή με ολοκαυτώματα από το Δίστομο μέχρι τα Καλάβρητα, από εδώ τις περιοχές του Εύρου που έχουμε άγνωστα ολοκαυτώματα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Μία από τις γυναίκες η οποία δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των σφαγών ήταν και η ακριβή μου γιαγιά, η οποία άφησε ορφανό τον πατέρα μου. Δηλαδή υπάρχουν παράμετροι και συνιστώσεις που εύχομαι η συζήτησή μας όχι μόνο να τις αναδείξει, αλλά κυρίως να κεντρήσει νέους ανθρώπους, όπως αναφερθήκατε στο παιδί σας, προκειμένου οι νέοι άνθρωποι, ειδικά αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν με την ιστορία, αλλά και όχι μόνο, να ασχοληθούν με ένα τέτοιο πολύ σημαντικό ζήτημα, όχι μόνο για τον Ελληνισμό, αλλά γενικότερα για την ανθρωπότητα. Υπάρχει όμως βιβλιογραφία, μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες? Ιδού πεδίο δόξη λαμπρό, δηλαδή οι νέοι άνθρωποι να φτιάξουν, να πατήσουν πάνω στα παλιά βιβλιογραφικά δεδομένα, να κάνουν την έρευνά τους. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει, πέρα από το γεγονός της ταυτοποίησης των ηρώων και των λειψάνων τους στη Βόρεια Ήπειρο, τρέχει και γενικότερα μια έρευνα που αφορά το πώς ο Ελληνισμός, ενώ η γενικότερη ευρωπαϊκή, αν θέλετε, παγκόσμια διάθεση ήταν να μην αντισταθεί κανείς στον άξονα. Μην ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί μέσα σε λιγότερο από 6 μήνες είχαν κατακτήσει σχεδόν όλη την Ευρώπη. Ναι. Και έτσι λοιπόν έφτασε η Ελλάδα να αντισταθεί ως μια μικρή δύναμη. Παρόλα αυτά όμως έδειξε ότι με το σθένος, την αδρία και το θάρρος μπορεί να ράξει και το ρουν της ιστορίας, όπως και το έπραξε. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η αντίσταση των Ελλήνων στον Μουσολίνη και στον Χίτλερ ήταν αυτή η οποία άλλαξε γενικότερα τα σχέδια της Γερμανίας, προκειμένου να μην επιτεθεί μέσα στο καλοκαίρι η Σοβιετική Ένωση, αλλά μέσα στο χειμώνα και τη συνέχεια ευτυχώς την ξέρουμε για την ανθρωπότητα. Ναι. Άρα λοιπόν όλα αυτά που διαβάζαμε στα βιβλία ήταν μια πραγματικότητα, ότι ήταν τόσο σημαντική αυτή η αντίσταση, όσο γράφεται στα βιβλία. Και ξέρετε ότι είναι άνθρωποι δικοί μας. Έτσι, δηλαδή, σας ανέφερα το παράδειγμα της γιαγιάς μου. Μπορώ να σας αναφέρω δεκάδες, εκατοντάδες παραδείγματα ανθρώπων τους οποίους τους γνωρίσαμε, όπως ήταν ο θείος μου, ο οποίος παρασημοφορήθηκε ακριβώς για αυτή τη δραστηριότητά του. Κάθε οικογένεια στην Ελλάδα έχει και μια αντιστασιακή πράξη αυτού του έπους. Και νομίζω ότι είναι καλό και μέσω αυτής της συζήτησης και μέσω της σημερινής ημέρας, αλλά και γενικότερα των ημερών που έρχονται, που πράγματι είναι δύσκολες, να εμπνευστούμε, να πάρουμε πρότυπα και σύμβολα, έτσι ώστε ως παραδείγματα να τα ζήσουμε και εμείς στη ζωή μας. Κύριε Μαλκίδη, γι' αυτό αλλάξαμε και τον τίτλο. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Θράκη πολέμησε στο έπος του 40 και οι Θρακιώτες επίσης. Πέρασαν 80 χρόνια από τότε. Ήταν ουσιαστικά ο τελευταίος πόλεμος που βιώσαμε οι Έλληνες, ουσιαστικά. Υπάρχει κίνδυνος να δούμε, να επαναληφθεί η ιστορία, να δούμε ένα γεγονός, μια σύραξης στην νεότερη Ελλάδα? Κανείς μα κανείς, εκτός και αν είναι παρανοϊκός ή ιδιωτελής, δεν θέλει τον πόλεμο. Η ειρήνη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι ένα δώρο του Θεού στους ανθρώπους ή, αν θέλετε,
με τον τρόπο που τον ζούμε σήμερα μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακόμα περισσότερο. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η δική μας γενιά και η γενιά των πατεράδων μας, λιγότερο βέβαια αυτοί, γνώρισαν μόνο ειρηνικά χρόνια. Πόσο μάλλον πείνα η οποία την έζησε ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια των χρόνων της κατοχής από τον ναζισμό και τον φασισμό. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το να προετοιμάζεσαι, ήδη αυτό το ξέρουμε και όχι ως συμβολική αναφορά ή μια ατάκα που πρέπει να πούμε, ότι αν θέλεις την ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που εμείς βιώνουμε μια πρόκληση από τα ανατολικά μας με τον τρόπο που τη βιώνουμε, με όρους τρομοκρατίας, με όρους bullying, με όρους καθημερινής πρόκλησης, μπορούμε να την μεταφέρουμε στο 1940. Για φανταστείτε, έχουμε τορπιλισμό το 15 Αύγουστο του 40 της Έλλης, την ημέρα της Παναγίας, και κανείς δεν μιλάει ενώ γνωρίζουν ότι όλοι είναι Ιταλοί. Έχουμε συνέχεια μεθοριακά επεισόδια στα ελληνοαλβανικά σύνορα που την έχουν καταλάβει την Αλβανία οι Ιταλοί και επίσης δεν μιλάει. Αλλά όλοι προετοιμάζονται από τη Θράκη μέχρι την Ήπειρο και από τη Στερεά Ελλάδα μέχρι την Αθήνα προκειμένου να αντισταθούν στον εισβολέα. Φανταστείτε, η ιστορία βέβαια δεν γράφεται μετά αν θα γινόταν αυτό, τι θα γινόταν στη συνέχεια, αλλά φανταστείτε αν δεν αντιστεκόταν οι πρόγονοί μας, τι θα συνέβαινε σήμερα. Είναι και ένα μήνυμα το πόσο μικρός, έτσι τι μας λέγαν τότε, ότι υπάρχουν μόνο 200.000 Έλληνες, οι οποίοι πρέπει να αντισταθούν στα 7 εκατομμύρια Ιταλικές λόγχες και στα 40 εκατομμύρια γερμανικά τεθωρακισμένα και τους ανίκητους μέχρι τότε Γερμανούς. Είδατε όμως πώς άλλαξε η ιστορία με την αντίσταση, το θάρρος και την έμπνευση που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς αισθάνεστε με όλο αυτό που συμβαίνει σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία? Είναι μια μικρή επανάληψη της ιστορίας? Πιθανόν. Όπως βλέπετε πάρα πολύ καλά, οι λογαριασμοί δεν λύθηκαν μέσα εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών το 40-41. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η Ουκρανία και η περιοχή αυτή ήταν χώρος όπου έγιναν σπουδαία και μεγάλα κατορθώματα από τους ανθρώπους οι οποίοι αντιστάθηκαν στους εισβολείς. Μην ξεχνάτε επίσης ότι υπήρχαν και άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τους εισβολείς, όπως συνέβη και εδώ. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι όχι απλώς πρόδωσαν την πατρίδα τους, αλλά για λίγα αργύρια πρόδωσαν ακόμα και την ίδια την οικογένειά τους. Προφανώς επαναλαμβάνεται η ιστορία, αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνεται με τραγικό και επώδυνο τρόπο. Εύχομαι η ανθρωπότητα να βρει την οδό της ειρήνης. Δεν μπορούμε να βαδίζουμε δηλαδή ούτε τον 21ο αιώνα, πόσο μάλλον σε μια περίοδο που τα προβλήματα είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο για το λαό μας, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, να βαδίζουμε με όρους ζούγκλας. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς μα κανείς, λαός, άνθρωπος, οικογένεια, κοινότητα, πόλη, να λύνει τα προβλήματά τους με τον πόλεμο, με τη βία. Αυτή είναι μια οδός που την ακολούθησαν οι άνθρωποι τον 20ο αιώνα. Είχαμε τον πρώτο αιώνα, τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πραγματικά εκατόμβες νεκρών. Θεωρώ ότι έφτασε ο καιρός όχι απλώς να υπάρξει ειρήνη, και αν θέλετε είναι και μια πρόταση. Η Δελφή ήταν πάντοτε ένας χώρος πολιτισμού που οι άνθρωποι πήγαιναν εκεί για να συναδελφωθούν και να αποκτήσουν την ειρήνη που ήταν τόσο αναγκαία ακόμα και στα αρχαία χρόνια. Ενδεχομένως η Ελλάδα με τη βαρύτητα που έχει την πολιτισμική αλλά και την αντιστασιακή να προτείνει μια διεθνή συνδιάσκεψη για την ειρήνη στους Δελφούς, πέρα από το συμβολισμό έχει και περιεχόμενο, να λήξει πράγματι αυτή η σύραξη που έχει στοιχήσει σε όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο στην Ουκρανία χιλιάδες νεκρούς, αλλά και να λύσει προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να λυθούν με ειρηνικό τρόπο και όχι με τη βία. Σε αυτό το φόρουμ, σε αυτή τη συνάντηση, θα συμμετέχει η γειτονική του Τουρκία? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα, αλλά το αντιστρέφω λέγοντας ότι δεν μπορεί μια χώρα η οποία βαρύνεται με εγκλήματα και με ποταμούς αίματος να κάνει διεθνείς διασκέψεις και να προβάλλεται ως αθώα περιστερά η οποία προωθεί την ειρήνη. Πραγματικά το θράσος είναι απίθμενο, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, από το γεγονός ότι. Το γεγονός ότι προβάλλεται ως περιστερά ή αν θέλετε ως σύμβολο και πρότυπο ειρήνης, ενώ είναι και βαρύνεται με εγκλήματα εναντίον Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων και συνεχίζεται εναντίον Κούρδων, προκαλώντας την κοινή νοημοσύνη με το θράσος στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Εκτιμώ ότι η Ελλάδα, πέρα από τη βαρύτητά της, έχει και ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο να προτείνει. Αλλά χρειάζονται, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ως έμπειρος δημοσιογράφος, άνθρωποι που να έχουν και έμπνευση και όραμα και ιδέα, κυρίως όμως να ξέρουν πώς μπορούν να στηριχθούν σε αυτή την ιστορία. Την οποία την έχουμε βάλει στην άκρη, ενώ θα έπρεπε να είναι πρωταγωνίστρια. Πολιτικό και τελευταίο ερώτημα. Δεν έχουμε τέτοιους ανθρώπους σήμερα στην πολιτική, στο πολιτικό προσωπικό? Δυστυχώς θα έλεγα ότι έχουμε λίγους οι οποίοι δεν είναι τόσο γνωστοί. Έχουμε, διαθέτουμε πάντοτε, πολύ ωραία το λέει ο Μακρυγιάννης, υπάρχει αυτή η μαγιά, ή όπως το λέει ο Ελίτης, πάντοτε υπήρχαν οι δυνατοί, ή όπως το λέει ο Γκάτσος, πάντοτε η Ελλάδα πορευόταν με τις εξαιρέσεις. Να βασιστούμε καταρχήν στους ποιητές μας που έχουν να μας πούν τόσα πολλά. Να βασιστούμε στους ανθρώπους που έχουν να μας δώσουν επίσης ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι υπάρχουν, αρκεί να προωθηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά.